Σημαντική βαθμολογική ανάσα για τους Αργοναύτες, οι οποίοι επικράτησαν 1-0 του Φωκικού στο Ανθή Καραγιάννη στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλλει το ρυθμό της. Στο 29 ο Μπρατσιάνη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Κοτίτσα και η μπάλα πέρασε out. Ενώ στο 41 η υπεροχή των γηπεδούχων έφερε καρπούς με τον Ντιαγέ, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια έκανε το 1-0. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Καβάλα για την νίκη της. Εμείς ήρθαμε εδώ να παλέψουμε το παιχνίδι με προβλήματα πολλά. Δεν μας παίξανε 4 καλοί ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπουλούλης, ο Γκόμες, ο επιθετικός, ο Ευσταθίου και ο Λίτσιος, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα, χωρίς να θέλω να μειώσω την νίκη της Καβάλας, δεν μας αντιπροσωπεύει. Είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που μπορώ να πω ότι δεν είμαστε πολύ καλοί και είχε περισσότερη υπεροχή η Καβάλα. Βέβαια, χωρίς να κινδυνεύσουμε ποτέ, απλώς μόνο με στιγμένες φάσεις. Και λέω ότι και εμείς δεν απειλήσαμε καθόλου την Καβάλα στο πρώτο ημίχρονο. Φάγαμε ένα γκολ εκεί σε μια, μπορώ να πω, καραμπούλα που έγινε, στο πιο άσχημο σημείο, 3-4 λεπτά πριν μπούμε στο ημίχρονο μέσα. Δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι μας ανήκει. Μπήκαμε μέσα, ελέγχοντας το παιχνίδι καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, δεν κινδυνεύσαμε καμία φορά. Κάποια στιγμή μετά το 25 λεπτό ρισκάραμε και παίξαμε και με 3 στην άμυνα, μόνο με 3 αμυντικούς. Αλλά δυστυχώς σε 2-3 περιπτώσεις που βρεθήκαμε μέσα στη μικρή περιοχή να κάνουμε τον γκολ, εσωφαρίσουμε τουλάχιστον, δεν το καταφέραμε. Μπορώ να πω για το δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα μου ότι είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια. Γιατί όταν έχεις να παίξεις, δεν έχεις την πολυτέλεια να έχεις πάρα πολλούς παίκτες, όταν έχεις να παίξεις με 4 ποδοσφαιριστές μείον, οι οποίοι είναι οι βασικοί σου παίκτες και οι 2 είναι καθαρό, είναι επιθετικοί και το βασικό σου στόπερ που είναι ο Λίτσιος, έτσι αντιμετωπίζεις σοβαρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά τα αποκριθήκαν για αυτά που μπήκανε και νομίζω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Κατά την άποψή μου έγινε ένα κακό παιχνίδι σήμερα και θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μου, γιατί και ο κόσμος της Καβάλας και όλοι όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Ακόμη ένα γκολ. Αλλά αυτές οι ευκαιρίες δεν ήρθαν από ορθή ανάπτυξη παιχνιδιού, όπως θέλω και θέλουμε όλοι να παίζει η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε καθόλου ηρεμία στο παιχνίδι μας. Χάσαμε αρκετές μπάλες ενώ ήμασταν μόνοι μας. Δεν είχαμε την ηρεμία να παίξουμε, να την κρατήσουμε την μπάλα, ώστε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε σίγουρα στην ομάδα. Μπορώ να καταλάβω το άγχος που υπάρχει στους παίκτες, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε σε μια ομάδα η οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί και πάντα θα υπάρχει άγχος και πρέπει να το κερδίζουμε μέσα από την αγωνιστικότητά μας και από το παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη από τους παίκτες για να πάρουμε το αποτέλεσμα και πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Το καλό είναι ότι κατά την άποψή μου δεν απειληθήκαμε σε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Φωκικό. Με πολιορκητικούς κρυούς τον Πελεκάνο και Χαρίς, ο Άρης άλλωσε την Καβάλα και πήρε την νίκη με 85-77. Οι Θεσσαλονικοί ζορίστηκαν από τους Μακεδόνες, αλλά από το 32 και μετά επέβαλαν το ρυθμό τους και έφτασαν τελικά στο διπλό.